Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας κύριε Λάνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλά είμαστε, είμαστε στον αγώνα, στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο. Ας φτάσουμε όσο πιο πλατεία γίνεται στο λαό, να συζητήσουμε μαζί του. Τι συζητάτε, γιατί ξέρετε, με το ΚΚΕ υπάρχει και μια ιδιαίτερη ερώτητα. Δηλαδή, το έχω ακούσει και σε πολλούς. Δεν το θεωρώ εύστοχο σαν ερώτημα, αλλά τίθεται πολλές φορές στους υποψηφίους του ΚΚΕ. Εσείς είσαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θέλετε να εκπροσωπηθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει κάποιοι. Πολλοί, θα το έχετε ακούσει και εσείς, φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα νομίζω μας την έχουν κόψει αυτή την ερώτηση. Α, πάλι καλά. Και γιατί την απαντήσαμε, αλλά γιατί πλέον δεν είμαστε μόνο εμείς ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πλέον είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, περίπου το 45%, ξέρετε, είτε αμφισβητεί, είτε νιώθει δυσαρέσκεια με την πολιτική αυτή που εφαρμόζεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο και στις υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι πάντως το σκεπτικό ίδιο των άλλων κομμάτων με το ΚΚΕ. Όχι, δεν είναι ίδιο προφανώς. Το ΚΚΕ ακριβώς γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα, τις ανησυχίες, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των ανθρώπων του μόχθου, της νεολαίας. Μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στη φωλιά του Λύκου να το πούμε έτσι, γιατί ακριβώς δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις, δεν έχει ψηφίσει τις οδηγίες, τους κανονισμούς, όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που τα φορτώνεται ο λαός στην πλάτη την επόμενη μέρα και για τα οποία πανηγυρίζουν μόνο οι εκπρόσωποι του μεγάλου κεφαλαίου, έτσι, που ετοιμάζονται τώρα να ξεκοκαλύσουν και τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ο λαός το μόνο που θα φορτωθεί είναι τα δάνεια, τα νέα πράσινα χαράτια και βεβαίως τα αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται, που βιάζεται ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, με τη στήριξη βεβαίως και των υπολείπων κομμάτων, να περάσει από την Ελληνική Βουλή άμεσα. Έτσι, δεν είπε στο προηγούμενο, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργικό Συμβούλιο, ότι τρέχουμε να εφαρμόσουμε μέτρα όπως αυτά που ζήσαμε πρόσφατα, τα απογευματινά χειρουργεία. Αυτό το απαράδεκτο. Ναι, μέτρο. Αλλά θα πει κάποιος και το ξέρετε ότι ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την οποία απορροφάμε κάποια κονδύλια και αυτά τα δίνουμε για να ικανοποιήσουμε ανάγκες του λαού. Δεν φαίνεται αυτό κάπου γιατί δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του λαού. Ο λαός συνεχώς είναι στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και βεβαίως εμείς ως κουκουέ, ακριβώς όπως είπα πριν, επειδή δεν δεσμευόμαστε από τα συμφέροντα, θα διεκδικήσουμε και το τελευταίο ευρώ να πάει για τις ανάγκες του λαού, γιατί στο κάτω-κάτω της γράφης αυτά τα λεφτά εκταμιεύονται από το λαό. Είναι φορολογία του λαού, έτσι, δεν εκταμιεύονται από τη φορολογία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων επενδυτών. Αυτοί παίρνουν τζάμπα χρήμα για να κάνουν επενδύσεις και τα πληρώνει ο λαός. Όχι, οι επιστροφές είναι, για να το πούμε πολύ απλά, κύριε Βασιλιάδη. Έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι τέτοια ας πούμε κονδύλια δεν βλέπουμε π.χ. για τη σχολική στέγη. Έχετε δει εσείς να χτίζονται σχολεία με λεφτά της Ευρωπαϊκής, πολύ σπάνια και όλα είναι με ΣΔΙΤ. Δίνεται χρήμα στη λογική του κόστους ωφέλους, εκεί που βγαίνει κέρδος μόνο, και όχι κυρίως για λαϊκές ανάγκες, άμεσες, επίγουσες του λαού, όπως να χτίζονται νοσοκομεία, να μπαίνει μόνιμο προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία, καλά αμοιβόμενο, να έχουν γιατρούς, να έχουν υλικοτεχνική υποδομή, να μην χρειάζεται να πληρώνει ο λαός. Δεν, αυτά είναι ενάντια στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίες εισαγγελίες της κυβέρνησης είναι για τα νοσοκομεία, πιστεύετε ότι έχετε εικόνα? Βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάει για την αυτοτέλεια των νοσοκομιακών μονάδων, των νοσοκομείων, την οικονομική αυτοτέλεια. Άρα πρέπει να ψάχνουν πελάτες να βρουν. Ποιοι είναι οι πελάτες άραγες? Προφανώς ο λαός είναι οι πελάτες, έτσι. Οπότε ό,τι έχεις βαλάντιο στην τσέπη σου, εκεί έχουμε φτάσει, σε αυτό το κοινικό, αυτό το κινησμό το τεράστιο. Όποιος έχει λεφτά στην τσέπη του θα βρίσκει την υγεία του. Αλλιώς με βάση το βαλάντιο θα παίρνει και τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Ό,τι έχει ο καθένας δηλαδή. Στις επαφές τις οποίες έχετε με τον κόσμο, τι είναι αυτό που... Πρώτον, εισπράτεται από τον κόσμο και τι είναι αυτό που ο κόσμος ζητάει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος είναι οργισμένος, ναι. Αγανακτισμένος, είναι απελπισμένος πολλές φορές, ναι. Και πραγματικά στη συζήτηση που κάνουμε με τον κόσμο, ναι. Αυτό που φωτίζει τα μάτια, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά των εργαζομένων, είναι όταν τους προβάλλουμε
ότι η ελπίδα, ο δρόμος που βλέπουμε εμείς ότι μπορεί να φέρει την αλλαγή, είναι αυτές οι κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει πρόσφατα, τα προηγούμενα, από την πανδημία και μετά και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και στη χώρα μας, μετά το έγκλημα αυτό στα Τέμπη, ιδιαίτερα, όπου κατέβηκαν εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο, ενώθηκαν εργαζόμενοι, φοιτητές, αγρότες, φτωχοί αγρότες, μικρομεσαίοι αγρότες, αυταπασχολούμενοι στον δρόμο. Και εκεί έδειξαν ότι ζορίζεται η κυβέρνηση, όπως και σε μια σειρά άλλους κλάδους που έχουν διεκδικήσεις, έχουν καταφέρει και έχουν κατακτήσεις. Και ότι αυτό, σε αυτή τη φάση, το ακόμα πιο θετικό είναι ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε και σε πανευρωπαϊκό, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, να κινητοποιείται κόσμος, να αμφισβητεί αυτή την πολιτική και όντως καταλαβαίνει ένας κόσμος ότι εκείνη η ελπίδα και ότι αυτό, επειδή το μόνο κόμμα που είναι μέσα σε αυτούς τους αγώνες του στηρίζει, η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορεί να δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη όθηση σε αυτή την κινητοποίηση του λαού, αυτό πραγματικά όντως καταλαβαίνει ένας κόσμος ότι είναι ελπιδοφόρο και γι' αυτό εισπράττουμε και θετικά μηνύματα. Αντιλαμβάνεται ότι αυτά που ζει είναι ένα κομμάτι των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το χρεώνει σε κακούς χειρισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εδώ κυβέρνηση για το θέμα, φαντάζομαι, της ακρίβειας κτλ. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν μασάει το κουτόχορτο αυτό με τα παρατηρητήρια τιμών κλπ. Καταλαβαίνει ότι είναι μια χώρα. Όχι, και με τις αγόμενες κρίσεις, ξέρετε, πολλές φορές. Γιατί και αυτή η συζήτηση έχει γίνει, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, γιατί οι εισαγόμενες κρίσεις ή άλλοι με την ευρωπαϊκή κανονικότητα όντως προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή έχει μια 30χρονη εμπειρία από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ταμείο. Και η συζήτηση αυτή που κάνουμε βοηθάει. Δηλαδή, όταν λες στον άλλον ότι κάνει ένα ταμείο αυτά τα 30 χρόνια, εμείς τα λέγαμε από την πρώτη μέρα, γιατί διαβάζαμε και τα ψηλά γράμματα και λέγαμε την αλήθεια. Οι άλλοι τα διαβάζανε και τα κρύβανε. 30 χρόνια, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι φανερό πλέον ότι κέρδισαν πολύ λίγοι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, όπου τα νομοσχέδια πλέον με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λόμπις κατά 75% περνάνε κατά γράμμα με βάση τις δικές τους ανάγκες για κερδοφορία και χάσανε όλοι. Όλος ο λαός έχει χάσει. Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει όχι μόνο εισόδημα και εργασιακές σχέσεις, εντατικοποίηση κλπ. Οι αγρότες έχουν, οι μισοί έχουν ξεκληριστεί αυτά τα 30 χρόνια. Παντού έχουμε αρνητικό ισοζύγιο αγροτικό σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Και με την εφαρμογή της ΚΑΠ, οι αυταπασχολούμενοι είναι όλοι καταχρεωμένοι όσοι δεν έχουν χρεοκοπήσει. Η νεολαία πλέον δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Συνεχώς δυσκολεύει. Άρα λοιπόν, λέω ορισμένα παραδείγματα για να μην. Όλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν χάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που προσπαθούν τα κόμματα του ευρωμονοδρόμου, αυτά τα κόμματα που δουλεύουν για τους λίγους, για τα μεγάλα συμφέροντα, είναι είτε στη λογική της τρομοκράτησης, της σταθερότητας, του δίθεν απάλνεμου λιμανιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό βέβαια καταρρύπτεται, να προσπαθήσουν να στοιχήσουν εκεί την ψήφο του λαού, γιατί δεν μπορούν να τον πείσουν πλέον με άλλα επιχειρήματα ότι κερδίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος. Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή. Και γι' αυτό κάνουμε μια προσπάθεια αυτός ο κόσμος που αμφισβητεί, που οργίζεται, να καταλάβει ότι η ψήφος του έχει αξία αν πέσει, αν είναι κόκκινη αγωνιστική στο ΚΚΕ και να μην πάει στην αποχή, να τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μέσω των ποσοστών, γιατί δεν μετράνε την αποχή, να αξιοποιήσουν τη λογική ότι ξέρεις εμάς μας επιβραβεύει ο λαός με την ψήφο του. Και έρχεστε σε επαφή με αγροτό κόσμο? Επειδή είστε από την περιφέρεια και λόγω Κρήτης. Λόγω Κρήτης, Οι αντιδράσεις του κόσμου, του αγροτικού κόσμου, γιατί είχαμε πρόσφατα και τις κινητοποιήσεις. Σωστά, ναι. Και πήραν δύναμη από τις κινητοποιήσεις αρκετοί αγρότες. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βοηθήσει οι κινητοποιήσεις να οργανώνονται ακόμη περισσότεροι αγρότες που ήταν απογοητευμένοι. Έχουμε νέους αγροτικούς συλλόγους κλπ. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οργισμένοι οι αγρότες, γιατί βλέπουν τις μειωμένες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους ή δεν βλέπουν καθόλου επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ακόμα, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Και υπάρχει τεράστια οργή
προσπαθεί η κυβέρνηση με ψέματα να τη μαζέψει, αλλά δεν μαζεύεται, γιατί ξέρετε οι αγρότες, ιδίως οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι αγρότες, λέω οι κτηνοτρόφοι, γιατί οι περισσότεροι αγρότες πλέον στην Κρήτη είναι ετεροαπασχολούμενοι. Σωστά. Έτσι δεν βγαίνει με το αγροτικό εισόδημα. Ναι. Λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι όμως δεν μπορεί να είναι ετεροαπασχολούμενοι, γιατί απασχολούνται όλη μέρα. Ναι. Λοιπόν, βλέπουν ότι οι τιμές στο γάλα, στο κρέας, είναι κάτω από τα όρια του κόστους, γιατί τελικά αυτή ήταν και το τυράκι της επιδότησης. Ουσιαστικά δεν εξυπηρετούνται οι αγρότες, αλλά εξυπηρετούνται οι βιομήχανοι όλων των ειδών, ενώ και οι μεθάζοντες και λοιπά, να έχουν φτηνή πρώτη ύλη, ώστε να την πουλούν ακριβά στο ράφι και να κονομάνε στις πλάτες των αγροτών, έτσι. Σωστά. Βλέπουν λοιπόν ότι με τις μειωμένες επιδοτήσεις πλέον γίνεται ασύμφορη και η κτηνοτροφία, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν από τις τιμές κόστους που δίνουν το γάλα και το κρέας, έτσι. Και είναι ακόμα περισσότερο στα κάγκελα και νομίζουν ότι αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουν, την οργή τους, την αγανάκτησή τους, να την κάνουν ψήφο ελπίδας με ψήφο στο ΚΚΕ. Και αυτή τη συζήτηση κάνουμε μαζί τους. Τελευταία ερώτηση θέλω να μου πείτε. Είναι πολλοί οι νέοι οι οποίοι δεν δείχνουν να ενδιαφέρουν για τις εκλογές και για τις ευρωεκλογές ακόμα περισσότερο. Ποια είναι η προσέγγιση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ανοίξει και με την νεολαία μια συζήτηση, έχουμε πάει στα πανεπιστήμια, προσπαθούμε να έχουμε μια επαφή με τα σχολεία, εκεί ξέρετε κλείνουν οι πόρτες των σχολείων. Ναι. Υπάρχει ένας απαράδεκτος κανονισμός που δεν επιτρέπει να... Ναι, αλλά είναι γενικότερα με την νεολαία, κύριε Βασιλιά, το ξέρετε αυτό, αυτή η αρνητική θέση, στάση. Ναι. Τι εννοείται αρνητική θέση? Εγώ λέω ότι σου κλείνουν τις πόρτες. Α, εκεί. Αυτά είναι πρακτικές. Αυτές είναι πρακτικές. Ναι, ξέρουμε, κύριε Βασίλη. Yeah, εγώ μιλάω απέναντι στους νέους οι οποίοι είναι απολιτικ κτλ. Γι' αυτό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μπαίνει η συζήτηση για την νεολαία, ναι, έχει καλύτερο κριτήριο, να πούμε την αλήθεια, και φάνηκε από τη συμμετοχή της στους αγώνες. Ναι. Όταν μπαίνει λοιπόν η συζήτηση, την εμπειρία από τα ΤΕΜΠΗ, ότι τέλος πάντων οι πολιτικές των κυβερνήσεων τους αφορούν άμεσα, γιατί έχουν άμεση επίπτωση στις ζωές τους, στο αν θα μπορούν να σπουδάσουν, ναι, ακόμα πώς το λένε, αν θα έχουν εισόδημα να μπορούν να ζήσουν ως νέοι τη ζωή, ναι, τους λέμε και τα παραδείγματα των προηγούμενων γενιών και αυτά μετράνε, που πάλι είχαμε προβλήματα, αλλά ξέρετε όπως πάει αυτό, ο πατέρας, ναι, ζούσε καλύτερα από το γιο. Σωστά. Εκεί αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική έχει σημασία για τη ζωή τους, όπως και το ζήτημα της οργάνωσης, της κινητοποίησης, της αμφισβήτησης αυτής της βάρβαρης πολιτικής, που εξασφαλίζει στις δικές τους πλάτες, ειδικά της νεολαίας, να θησαυρίζουν μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει και νομίζω ότι μπορεί, έχουμε την ελπίδα κιόλας ότι θα δυναμώσει με την ενίσχυση της πασπουδαστικής τώρα στις 22 του μήνα, που είναι οι φοιτητικές εκλογές, που θα βγει πάλι πρώτη δύναμη με ψηλότερα ποσοστά και θα δώσει και ακόμα μεγαλύτερη όθηση και μπροστά στις ευρωεκλογές. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Να ψηφιστεί το ΚΚΕ. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Καλή σας συνέχεια.